Οι μεγάλοι άνθρωποι κάθονται. Πάθω καμιά... Να είναι καλά η προηγούμενη ομιλήτρια, γιατί με τις ασκήσεις που έκανε μου πέρασε το χέρι. Δεν μπορούσα να το σηκώσω αυτό. Να βγάλω λίγο το κείμενο. Γύρεψα να κάτσω για να μπορώ να διαβάσω καλύτερα, γιατί δεν ξέρω πώς θα... Καλωδιωμένος είμαι τώρα και αισθάνομαι και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα μουσείο και λέω διαφορετικό μουσείο. Και γιατί το λέω αυτό, θα μου πείτε. Διότι υπάρχουν μια σειρά λόγοι. Ένας από τους λόγους είναι ότι εγκαταστήσαμε αυτό το μουσείο σε ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας. Στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ανήκει στο τοπικό διαμέρισμα ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Άρα, πράξη αποκέντρωσης. Γιατί τα μουσεία, ειδικά ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, δεν θα το βρείτε εύκολα σε ένα χωριό. Γίνονται συνήθως στις πόλεις και σε μεγάλες πόλεις, όπως πιθανόν να έχετε δει κάποια. Συστεγάζεται, ένας δεύτερος λόγος είναι ότι συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο του χωριού σε ένα μεγάλο πετρόκτιστο κτίριο με 7 στρέμματα αυλή που έχει μεταφορμωθεί σε ένα πάρκο γλυπτικής και ανάμεσά τους παίζουν τα παιδιά, 7 μαθητές που έχουν μείνει ακόμα στο σχολείο. Το έχουμε μετατρέψει δηλαδή σε ένα διπλό σχολείο, γιατί και το μουσείο είναι ένα άλλο είδους σχολείου το οποίο φροντίζει για την αισθητική αναβάθμιση των ατόμων. Τρίτο, έχουμε δημιουργήσει μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων από την είσοδο στο χωριό μέχρι το μοναστήρι της Τσούκας, που είναι προσκύνημα για όλη την περιοχή, ένα καστρομοναστήρι του 1190. Η διαδρομή είναι κατάσπαρτη από γλυπτά που την καθιστούν μοναδική για όλη την Ελλάδα. Τέταρτο, τα έργα αυτά γίνονται κάθε καλοκαίρι σε συμπόσια γλυπτικής που οργανώνουμε κάθε χρόνο. Εδώ και 7 χρόνια, στο χώρο του μουσείου, από τις 20 Αυγούστου ως τις 10 Σεπτεμβρίου, τα έργα δημιουργούνται επιτόπου από διάφορους καλλιτέχνες Έλληνες και ξένους που προσκαλούμε στο μουσείο, τους φιλοξενούμε, τους δίδουμε τα υλικά και μια μικρή οικονομική βοήθεια. Τα γλυπτά γίνονται εκεί επιτόπου, μπροστά στα μάτια των θεατών επισκεπτών, και έτσι οι επισκέπτες μπορούν να δουν πώς σιγά-σιγά δημιουργούνται τα γλυπτά και στο τέλος τοποθετούνται στη διαδρομή αυτή μέχρι το μοναστήρι. Πέμπτο, κατά τη διάρκεια των συμποσίων οργανώνουμε παράλληλες εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, προβολές, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Έτσι οι επισκέπτες μπορούν να υποφεληθούν και να τις παρακολουθήσουν δωρεάν. Πήγαμε στο 16 λεπτό. Τι είπατε? Α, μετραέντια, συγγνώμη. Λοιπόν, ένας πέμπτος λόγος είναι ότι τα καφενεία του χωριού έχουν μετατραπεί σε μικρές πινακοθήκες. Με τα πορτρέτα των χωριανών που σχεδιάζω χρόνια τώρα, στο χώρο που συχνάζει ο καθένας από τους χωριανούς και στη συνέχεια τα τοποθετώ σε κάδρα και τα αναρτώ στα καφενεία, όπου συχνάζει ο καθένας. Έτσι ο επισκέπτης που έρχεται σε ένα καφενείο, παραδείγματος χάρη για να πιει ένα καφέ ή ένα ούζο, μπορεί να θαυμάζει και αυτά τα πορτρέτα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα θέματα του μουσείου, στα 300 γλυπτά και σχέδια που στεγάζονται στο εσωτερικό του κτηρίου, αφορούν το ψωμί, τη μάθηση, τον ευεργετισμό, τους λαϊκούς ανθρώπους και τα επαγγέλματά τους, όπως το μάστορα, το βοσκό, το γεωργό και την υπηρώτισσα μάνα. Στα μουσείο δουλεύουμε πολύ με την ανακύκλωση. Κάνουμε δηλαδή μεγάλη προσπάθεια για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος. Τα περισσότερα έργα είναι βιωματικά, προέρχονται από βιώματα τις εμπειρίες και τις μνήμες εκείνου του τόπου, γι' αυτό και θέλησα να τα τοποθετήσω στον τόπο που τα γέννησε. Είναι έργα που δίδουν την ταυτότητα του χώρου και βοηθούν να συνειδητοποιήσει ο επισκέπτης την ταυτότητά του και το χαρακτηριστικά της περιοχής. Το μουσείο λειτουργεί καθημερινά από τις 9:30 ως τις 3, αλλά ο επισκέπτης μπορεί να δει και πολλά άλλα έργα εκτός μουσείου. Αν παραδείγματος χάρη έρθει κάποιος επισκέπτης μετά τις 3, θα μπορούσε να δει αρκετά έργα στον κήπο, που είναι ένα πάρκο γλυπτικής, και σε όλη τη διαδρομή, αν κατευθυνθεί προς το μοναστήρι, ή να καθίσει στα καφενεία και να δει τα πορτρέτα, ας πούμε. Θα σας κάνω τώρα μια μικρή σύντομη ξενάγηση στη διαδρομή αυτή, και πολύ λίγο στο χώρο του μουσείου, και δεν θέλω να το προσλάβετε αυτό ότι είδατε το μουσείο. Θέλω να σας παρακινήσω να έρθετε να το δείτε, γιατί ένα μουσείο δεν εξαντλείται σε λίγες ιδέες. Ούτε ένα γλυπτό που το βλέπουμε από μία μόνον όψη μπορείς να το δεις. Ένα γλυπτό είναι περίοπτο έργο και πρέπει να το δεις γύρω-γύρω. Λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος για να κάνω με μια ανάλυση των έργων, γιατί το κάθε έργο έχει μια σημασία. Γι' αυτό θα περιοριστώ στα ονόματα των καλλιτεχνών και σε δύο κουβέντες για το κάθε έργο. Είμαστε ήδη στο δεύτερο έργο ή το τρίτο έργο, γιατί πέρασαν μόνοι τους. Να πάμε στο πίσω. Πατάω αντίστατα. Αυτό είπαμε ήταν το πρώτο έργο, έτσι. Είναι ένα μπουκέτο λουλούδια το οποίο προσφέρω στον επισκέπτη που όταν έρχεται εκεί πέρα. Είναι στο κομβικό σημείο στην είσοδο του χωριού και είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι κόφτες μαρμάρου αυτοί οι οποίοι πετιώνται απάνω. Αυτά που είναι σαν λουλούδια είναι κόφτες μαρμάρου τα οποία έφαγαν το ψωμί τους, πετιώνται και εγώ αυτά παίρνω και τα ανακυκλώνω. Ένα δεύτερο είναι αυτό το έργο το οποίο είναι εμβληματικό. Είναι, στον κάθε κύκλο υπάρχει ένα θέμα. Ένα είναι για το Βοσκό, ένα είναι για το Γεωργό, ένα είναι για την Υπηρώτισσα Μάνα, ένα είναι τα πουλιά, τα διαβατάρικα πουλιά που λέγαν στα τραγούδια, που στέλναν τα μηνύματα οι ξεντεμένοι, και είναι και το σήμα του μουσείου. Και ένα δεύτερο που βλέπετε, είναι από σίδερο και ανοξίδωτο μέταλλο. Ένα τρίτο έργο είναι ο σκουπιδάνθρωπος. Είναι από σκουπίδια, από ανακυκλώσιμα υλικά. Γιατί μας έχουν φέρει το χιτά στο χωριό. Ήταν ένα μέρος που δεν θα έπρεπε να έρθει. Ήταν 7η επιλογή, αλλά τον κάναν πρώτη. Εγώ τώρα ειρωνικά τους έφτιαξα ένα έργο για να δείχνει προς τα πού είναι ο χιτά και προς τα πού είναι το μουσείο. Γιατί κάναν λάθος ο κόσμος. Έφτιαξαν ένα καλύτερο δρόμο για το χιτά και πήγαινε ο κόσμος και βρισκόταν στο χιτά. Λοιπόν, εδώ μπροστά, όπως βλέπετε, έχει ένα QR code. Με την εφαρμογή που έχει ο καθένας στο τηλέφωνό του, μπορεί να διαβάσει, να πάρει πληροφορίες πολλές για το μουσείο. Τι είναι το μουσείο, τι θέματα έχει, ποια έργα κτλ. Υπάρχει ανάλυση σε 2 ή 3 γλώσσες. Το βλέπετε πάλι, είναι μεγάλο έργο, 5-6 μέτρα. Εδώ είναι ένα μαρμάρινο έργο που έχει γίνει από έναν μαθητή μας, τον Σπύρο του Λισγάρα. Αυτά όλα τα έργα γίνονται μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Δουλεύουμε στα όρια της αντοχής μας πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει μέσα στις 20 ημέρες να τοποθετηθούν στη θέση τους. Ένα άλλο έργο που είναι του Κώστα Δικέφαλου, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Οικαστικών Τεχνών εδώ, στο τμήμα, που το λέει «Μάτι» ή και «Πουλί». Ένα άλλο έργο που είναι από τον Βασίλη Βασίλη, ένας μαθητής μας, ο οποίος βρίσκεται στον Καναδά τώρα και διδάσκει εκεί. Είναι σαν μια κόγχη εκκλησιάς και μέσα έχει μια τοπική πέτρα την οποία έσκαψε και έφτιαξε ένα σαν κόνισμα. Αυτό είναι ένα έργο που έγινε πέρυσι. Είναι πάλι από δίσκους μαρμάρου, μεγάλους όμως. Είναι ένας πλοχμός δηλαδή σχημάτων του κύκλου, δηλαδή το οποίο το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Και αυτά είναι δίσκοι πεταμένοι. Ένα άλλο έργο από μάρμαρο δεματίου, από το μαθητή μας τον Χρυστογιάννη, ο οποίος πήρε τις βουνοκορφές, τα βουνά όπως τα βλέπω απέναντι των Τζουμέρκων και τα πέρασε στην Γλυπτική. Εδώ είναι ένα άλλο έργο με ανακυκλώσιμα υλικά που έχει κάνει ο Γιώργος Ολάμπρου, ένας άλλος καλλιτέχνης, το λέμε σκάλα προς τον ουρανό, διότι υπάρχει μια σκάλα με σαν ανθρωπάκια που ανεβαίνουν απάνω και αυτό είναι το σύννεφο κτλ. Η φαντασία του καλλιτέχνη μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό έχει γίνει από έναν Αλβανό, ο οποίος λέγεται Φάτο Σούλη και το ονομάσαμε ο Αδάμ, η Εύα και ο Όφης. Εδώ είναι ένα έργο που είναι δικό μου, γκρεμίσαν αυτόν τον τοίχο και σκέφτηκα να μην κάνουμε ένα απλό τοίχο, αλλά να βάλουμε και μία φρίζα με γλυπτά. Είναι πέτρες στις οποίες διαμορφώνει η φύση και εγώ απλώς τις συνθέτω και τις βάζω εκεί πέρα. Εδώ είναι ένα έργο, μπαίνουμε τώρα στον κήπο του μουσείου. Αυτό είναι ένα έργο του Κυριάκου του Ρόκου. Ο Κυριάκος Ρόκος είναι ένας γλύπτης πολύ καλός, σημαντικός, Γιαννιώτης, καθηγητής στα ΤΕΗ, που παίρνει μια κατέργαστη πέτρα και σιγά σιγά αρχίζει ένα διάλογο μαζί της, όπως λέει ο ίδιος, και προσπαθεί να βγάλει από μέσα τι ακριβώς έχει αυτό. Τα φετίχ του είναι οι μύτες, τα μάτια, τα δάχτυλα. Μπορεί να γράψει κανείς ένα μυθιστόρημα για το έργο του Ρόκου, αν το περιεργαστεί όλο. Εδώ είναι το σπασμένο μολύβι, ένας μαθητής μας, ο Θανάσιο Μπερούτσος, με τη ρίση αυτή των Pink Floyds, που λέει «Αφήστε, δώστε ελευθερία στα παιδιά» και τα λοιπά. Είναι το μολύβι που συμβολίζει το λόγιο στοιχείο και η πέτρα, η ακατέργαστη, το στοιχείο το ακατέργαστο. Εδώ είναι μια φωλιά. Η φωλιά είναι συμβολικό πράγμα. Είναι εκεί που αναγεννάται η ζωή, εκεί που δημιουργείται η ζωή. Επομένως, είχε σημασία να είναι μέσα σε αυτόν τον κήπο μια φωλιά με ένα αυγό. Είναι δικό μου έργο. Εδώ είναι ένα έργο ενός άλλου μαθητού μας, του Σκαλκότου, ο οποίος είδε τα βουνά, αυτός έρχεται από ένα άλλο μέρος που δεν είχε βουνά, είδε τα βουνά τα χιονισμένα και αυτά του δώσαν την αίσθηση να κάνει αυτό το έργο. Όπου τον στέλνουμε στο εξωτερικό σε workshops και τέτοια, παίρνει το πρώτο βραβείο. Γιατί ένα τοπίο να το κάνει στην Γλυπτική δεν είχε κάνει κανένας. Εδώ αυτή η αγελαδίτσα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, είναι δικό μου έργο, το έκανα πριν από κάνα 2 χρόνια. Αυτό επίσης είναι δικό μου έργο, επειδή είναι η κάπα του βοσκού σαν σκιάχτρο, επειδή οι χωριανοί μου πούλησαν τα πρόβατα και τα γίδια και κάθονταν στα καφενεία και εγώ τους κρέμασα την κάπα να τη βλέπουν. Και αυτό είναι δικό μου έργο, είναι μια γυναίκα που κουβαλάει κάτι, πηγαίνει προς το μοναστήρι, γιατί ήταν παιδικές μου μνήμες αυτές που έβλεπα τον κόσμο να πηγαίνει προς το μοναστήρι. Εδώ είναι ένα έργο μιας σπουδάστριάς μας της Ασπασίας, της Γιανέτα. Είναι από τις ασκήσεις που τους έβαζα από κοχύλια, από φρούτα, από καρπούς και αυτό ήταν η διπλωματική της εργασία, ένα μέρος από τη διπλωματική της εργασία. Ένα άλλο έργο το οποίο έφτιαξε η φύση, το οποίο το λέμε κένταυρο. Άμα το δείτε με το φως θα δείτε ότι είναι ένας κένταυρος, ακροτηριασμένος βέβαια. Μια άλλη αγελαδίτσα, δεν στέκομαι σε όλα. Αυτό είναι ένα έργο με σφυρίλατο μέταλλο, ένα περίεργο ζώο μεταλλαγμένο, λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, γιατί θα μεταλλαχτούμε όπως πάμε. Και είναι κράμα ζώων, με ανοξίδωτο μέταλλο, σφυρίλατο. Αυτό είναι ένα έργο για το Πολυτεχνείο που είχα κάνει εδώ και πολλά χρόνια εγώ. Είναι μια γυναίκα που θρηνεί. Αυτό είναι ένα δέντρο που μας κόψαν και κάναμε 2 ζωάκια να κάθονται οι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα μεγάλο φίδι που είναι σκουπιδοφάγος. Μαζεύουμε τα σκουπίδια από το δρόμο και το γεμίσαμε μέσα και διαρκώς όταν έρχονται τα σχολεία και αυτά τους λέμε «Κοιτάξτε, όποιος πετάξει χαρτάκι ή κάτω, τον τρώει το φίδι αυτό». Εδώ είναι δρομής, έχει γίνει και στην Αθήνα, εκεί που τρέχουν οι μαραθωνοδρόμοι, στην Αγία Παρασκευή, μεγάλο, εδώ είναι μικρότερο. Εδώ έχουμε κάνει ένα δέντρο πάλι με ανακυκλώσιμα υλικά που λέει «Προστατέψτε τη φύση». Εδώ είναι ένα γλυπτό του Χρήστου του Ριγανά, μας έφερε ένα μάρμαρο από τη Μάνη, ροζ. Ένα έργο του Χρήστου του Λαζαράκη. Αυτά όλα είναι στην αυλή του σχολείου, μουσείου. Αυτό είναι ένα έργο επίσης... Δεν πάει πίσω. Πίσω ακόμη. Πίσω ακόμη. Υπάρχει ένα άλλο ή όχι, δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει, δεν πέρασε, το άλλο φαίνεται. Είναι ένα πιο καλό έργο, είναι για το Πολυτεχνείο πάλι κι αυτό. Αυτό το ξαπλωτό είναι ένας χτυπημένος, πεσμένος. Αυτό είναι ένα έργο του Κώστα του Ανδρέου, ένας σπουδαίος γλύπτης που ζούσε στο εξωτερικό στο Παρίσι. Το έχουν ένα μουσείο εκεί. Μας χάρισε ένα έργο για το μουσείο. Αυτό είναι ένα έργο του Γιώργου του Χουλιαρά, καθηγητής στην Καλών Τεχνών, επίσης στην Αθήνα, με τσιμέντο και ανοξίδωτο μέταλλο, μια ξαπλωτή ανθρώπινη φιγούρα. Ο Ανδρέας Ολόλης είναι ένας σπουδαίος μαθητής μας, ο οποίος τώρα έχει κάνει καριέρα σπουδαία. Εκθέτει στη Νέα Υόρκη, εκθέτει στην Κίνα, εκθέτει παντού, σε όλο τον κόσμο. Παίρνει το μάρμαρο και το κάνει σχεδόν σαν προζύμι. Αυτό είναι ένα έργο που έκανε ο Σπύρος ο Λισγάρας και το κάναμε για να βγαίνουν οι μαθητές να κάνουν το μάθημα έξω στην αυλή με το δάσκαλο. Και είναι ένα το παιχνίδι των παιδιών το καλοκαίρι, είναι όλοι ξαπλωμένοι εκεί πάνω. Αυτό είναι ένα έργο του Φωτίου, είναι γλύπτης μαθητής μας από εδώ, από τα Γιάννενα, που έφτιαξε ένα γρανάζι, αλλά στο κάθε δόντι του είναι σήματα του κομπιούτερ. Ένωσε δηλαδή δύο βασικά εργαλεία που φέρανε επαναστατικές αλλαγές στον κόσμο. Το με γρανάζι έφερε τη βιομηχανική επανάσταση, το κομπιούτερ φέρνει την ηλεκτρονική επανάσταση. Ένα άλλο του Λουκά Λουκίδη, ο οποίος δεν θέλει να έχει όνομα, δεν τον ενδιαφέρει, παίρνει κάτι μικρά πράγματα από τα βρίσκη, από τα παιδιά, από τα παιδικά παιχνίδια του γιού του και το μεγενθύνει, ας πούμε. Αυτό είναι της γυναίκας μου, είναι ένα έργο με ανακυκλώσιμα υλικά επίσης. Αυτό έγινε πέρυσι, είναι χορευτές από εξατμίσεις, όπως βλέπετε, και αυτό είναι της Ασπασίας Γιανέτα, κεραμικό έργο. Είναι στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής από πάνω και είναι σαν κόνισμα. Αυτό είναι ένα κοχύλι, περίεργο κοχύλι, από ένα μαθητή μας, τον Αντώνη τον Τριανταφίλου. Αυτό είναι από έναν βορειοπυρώτη. Αυτό είναι του Λουκά Λουκίδη, επίσης από μάρμαρο δεματίου. Αυτό είναι δικό μου, είναι μια φιγούρα εξαλωμένη που βγαίνει μέσα από την πέτρα. Αυτός είναι ένας σταυρός από ανακυκλώσιμα υλικά και πέτρα. Αυτή είναι η πορεία προς το μοναστήρι και ήθελα να έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα πολλά από αυτά. Εδώ είναι ένα έργο του Λεωνίδα του Χαλεπά, που είναι από την οικογένεια του Χαλεπά, μαθητής μου, και ήθελε να τρασφορμάρει ένα αυτοκίνητο, να το κάνει αυτό το περίεργο πράγμα που βλέπετε. Εδώ είναι το βουνό, εδώ είναι ένα μάτι από ανοξίδωτο μέταλλο του Βαγγέλη του Κοστούλα, που είναι και αυτός υπηρώτης, μαθητής μας, από ανοξίδωτο. Είναι το μάτι της φύσης, το λέμε. Αυτό επιθεωρεί ποιος πετάει σκουπίδια. Αυτό είναι ένα άλλο έργο του Χρήστου Σκαλκότου με δύο υλικά. Το ένα κινείται μες στο άλλο, τραμπαλίζεται, ας πούμε. Εδώ είναι ένα άλλο μάτι που λέμε το μάτι της φύσης και ένα πουλί μαζί το οποίο το διαπερνά. Θα το δείτε και εδώ. Εδώ θα δείτε αυτά τα δέρματα τα οποία είναι σαν κρεμάλα, γιατί έχουν κρεμαστεί άνθρωποι στον Δεύτερο Πόλεμο. Σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι ένα έργο πάλι του Δικέφαλου, που είναι καθηγητής, όπως σας είπα, εδώ στο τμήμα, που είναι σαν προσκυνητές, όπως τους βλέπαμε να ανεβαίνουν την ανηφόρα από τα παιδικά μας χρόνια ακόμη. Εδώ είναι ο Πιμένας, είναι ένα έργο δικό μου, είναι 40 μέτρα μήκος αυτό. Είναι με... Ο Πιμένας υποτίθεται ότι είναι αυτός και συνέχεια... Είναι ένα άλλο έργο ενός μαθητούς μας. Σε αυτόν τον σταυρό που υπάρχει εδώ είναι μέσα ένα φως που καίει μονίμως από ηλιακό σύστημα που έχει φτιάξει ο ίδιος και είναι σαν ένα καντήλι που καίει. Αυτή είναι η βοσκοπούλα εκτός από το βοσκό. Αυτό είναι ένα άλογο που έκανε ο Σπύρος ο Λισγάρας πέρυσι. Το βλέπετε τοποθετημένο στη θέση του από σίδερο. Αυτό είναι ένα ψαροκόκαλο που έκανε ο Ιορδάνης ο Πιμενίδης. Από σούστες αυτοκινήτου είναι αυτό, ανακύκλωση, δηλαδή ουσιαστικά ένα ψαροκόκαλο. Αυτό είναι επίσης ένα από αυτά που έχετε ήδη δει. Και αυτό είναι ένα τελευταίο του Φραντσέσκο Μορέτι που είναι στο μοναστήρι επάνω. Είναι μια κατσίκα και ένας... θα πάρει ένα λεπτό ακόμη. Αυτό είναι ένα έργο που έγινε σε ένα σημείο, ένα τύχημα. Έπεσε ένα λεωφορείο εκεί και σκοτώθηκαν όλοι και κάναμε αυτό το μνημείο. Είναι σαν χάρος, είναι σαν γυναίκα, είναι σαν σταυρός, είναι όλα μαζί. Εδώ είναι αυτό, είναι στα Γιάννενα, ένα QR code πάλι που έχουμε που δίνει πληροφορίες για το μουσείο. Είναι κάτω στο μόλο. Εδώ είναι το εσωτερικό του μουσείου, σας δείχνω δύο-τρεις εικόνες είναι ο μετανάστης, είναι ένα έργο για τους ευεργέτες, είναι ένα έργο για το ψωμί, είναι ένα έργο για τη μάθηση, μια τάξη, και είναι και η αυλή μας, όπως τη βλέπετε, και μαθητές στην αυλή. Σας τα δείχνω για να σας δημιουργήσω κίνητρο να έρθετε κάποια στιγμή και εσείς να τα δείτε. Αυτά είναι τα καφενεία με τα πορτρέτα μέσα των χωριανών που σας έλεγα πριν. Τέλος.